Οι μολυβένιες στρατιώτες ήταν από τα αγαπημένα παιχνίδια του Τρελαντώνη. Εμείς σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους δικούς μας μολυβένιους στρατιώτες. Για τον πρώτο μας στρατιώτη θα χρειαστούμε λίγο χαρτόνι, δύο μανταλάκια, ψαλίδια, ρολό από χαρτί υγείας, μαρκαδόρους, χαρτοτενία, μπογιές ακριλικές ή τέμπερες και μία κόλλα χαρτί α4. Το ρολό μας το πιέζουμε για να γίνει πλατή. Αυτό θα αποτελέσει το σώμα του στρατιώτη. Έπειτα προσθέτουμε τα μανταλάκια. Αυτά θα είναι τα πόδια του. Με το χαρτόνι δημιουργούμε τους ώμους και τα χέρια του στρατιώτη. Για να χρησιμοποιήσουμε το ψαλίδι, μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια ενός μεγάλου. Κόβουμε το χαρτόνι σε σχήμα P και το κολλάμε με χαρτοτενία στο πάνω μέρος του σώματος του στρατιώτη. Πάλι στο χαρτόνι σχεδιάζουμε το κεφάλι και το καπέλο του στρατιώτη και το κόβουμε. Για να σταθεροποιηθεί το κεφάλι θα χρειαστούμε μία λουρίδα χαρτόνι από πίσω και αυτά θα τα κολλήσουμε με χαρτοτενία. Τώρα θα φτιάξουμε τη στολή του στρατιώτη σχεδιάζοντας το περίγραμμα του πάνω μέρους του σώματός του. Οι στολές μπορούν να είναι κόκκινες, μπλε ή και πράσινες. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε μία πράσινη στολή. Αφού έχουμε χρωματίσει τη στολή μας, την κόβουμε. Όταν έχουμε κολλήσει την στολή πάνω στο στρατιώτη μας, τότε βάφουμε το παντελόνι του. Άμα το πάνω μέρος της στολής είναι πράσινο, συνήθως το παντελόνι είναι κόκκινο. Τώρα θα βάψουμε τις μαύρες του μπότες. Ή με μπογιές ή με μαρκαδόρους δημιουργούμε το μουστάκι του, τα φρύδια του, το στόμα του και τα μάτια του. Τα μάτια του μπορείτε να τα σχεδιάσετε εύκολα με μαρκαδόρους. Αλλά μπορείτε και να κολλήσετε και δύο ματάκια.
Για τα δόντια του θα κόψουμε λίγο άσπρο χαρτί, πάνω στο οποίο θα σχεδιάσουμε τα δόντια του και μετά θα το κολλήσουμε πάνω στο στόμα. Έτοιμος ο στρατιώτης μας! Τον δεύτερο στρατιώτη μας θα τον φτιάξουμε από πυλό. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο πυλό που στεγνώνει μόνος του, ακριλικές μπογιές, ένα πινέλο, χαρτοτενία, 3 ξυλάκια και λίγο νερό. Τα ξυλάκια τα κολλάμε μαζί έτσι ώστε να αποτελέσουν τον σκελετό του στρατιώτη μας. Γύρω από τον σκελετό πλάθουμε τον στρατιώτη. Χρησιμοποιούμε νερό για να βοηθήσουμε τον πυλό να είναι υγρός και να κολλάνε τα κομμάτια μεταξύ τους. Αφήνουμε τον στρατιώτη να στεγνώσει στον ήλιο. Στη συνέχεια βάφουμε τη στολή του. Αυτός ο στρατιώτης θα έχει κόκκινη στολή. Βάφουμε τα στοιχεία του προσώπου. Οι μολυβένιοι στρατιώτες συνήθως έχουν γαλανά μάτια. Για το καπέλο του στρατιώτη θα χρειαστούμε πάλι ένα ρολό από χαρτί υγείας, χαρτοτενία και μπογιές. Για να κόψουμε το καπέλο μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια ενός μεγάλου. Μπορεί να βγει λίγο μεγάλο για το κεφάλι του στρατιώτη μας. Τότε το κόβουμε, το μικραίνουμε και κολλάμε χαρτοτενία. Τα δόντια του στρατιώτη θα τα φτιάξουμε πάλι σε ένα μικρό ορθογώνιο χαρτάκι. Έτοιμοι οι στρατιώτες μας! Είσαστε έτοιμοι να δημιουργήσετε κι εσείς τους δικούς σας μολυβένιους στρατιώτες!